και είμαστε στην ευχάριστη θέση μετά από πολύ καιρό α, αφού περιμέναμε έτσι να βγει η πρώτη απόφαση για τον πατέρα Αντώνιο να είναι στην α, παρέα μας. Ο Δημήτρης Μαρέδης έχετε παρατηρήσει ότι από το πρωί α, δεν είναι στην παρέα μας γιατί είναι κοντά στον πατέρα Αντώνιο. Καλό μεσημέρι και στους α, δυο σας. Καλό μεσημέρι Ζινά. Καλό σας μεσημέρι. Καλά. Βρίσκομαι πρέπει να πω σε όλους σας Σε ένα φτωχό σπίτι Σε μια φτωχή συνοικία της Αττικής Δεν θα πούμε φυσικά για ευνόητους λόγους που Εδώ φιλοξενείται το τελευταίο διάστημα Τα δύο αυτά τελευταία χρόνια Που ουσιαστικά όπως λέει ο ίδιος διώκεται Ο πατέρας Αντώνιος μαζί με την οικογένειά του Σε πολύ λίγα τετραγωνικά στριμωγμένοι, φιλοξενούμενοι από ένα ζευγάρι που έχει αναγκαστεί να μετακομίσει στο υπόγειο του σπιτιού προκειμένου να τους παραδώσει αυτό το χώρο για να μείνουνε πατέρα. Αντώνιε, είναι δύσκολες οι συνθήκες εδώ. Ναι, είναι δύσκολες οι συνθήκες, αλλά δόξα το Θεό αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να είμαστε γεροί για να δώσουμε τον αγώνα τον καλό. Έτσι. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία αυτή και να σας πω και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο ότι είμαι ο Πατήρ Αντώνιος. Ο ιδρυτής εσκηβωτού του κόσμου όπου με τη βοήθεια όλων εσάς, όλου του κόσμου αυτό θα πει και του κόσμου ότι η είναι του κόσμου όλου. Με τη βοήθεια όλου του κόσμου καταφέραμε και δημιουργήσαμε όλο αυτό το μεγάλο έργο που δυστυχώς ευθόνισε ο, ο πονηρός θα έλεγα και πολλοί άλλοι και φτάσαμε σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Πατέρα Αντώνη, σας αφήνω να ολοκληρώνετε την φράση σας Α, γι' αυτό και αν καμιά φορά έχουμε έτσι την α, διακοπή είναι γιατί θέλω να ε, ολοκληρώνετε την σκέψη σας, το λόγο σας α, μιας και είμαστε σε απόσταση α, και είναι πολύ ωραίο που μας υποδέχεστε στο σπίτι που βρίσκεστε σήμερα ναι. α, για να δει και ο, ο κόσμος που διαμένετε και έτσι το δικό μας ναι, σπίτι ναι. και το δικό σας σπίτι α, να γίνουν ένα για τους α, τηλεθεατές. Θέλω να σας α, ρωτήσω το εξής... Είστε ο πατέρας Αντώνιος, όπως συστηθήκατε στην αρχή, ο ιδρυτής της Κιβωτού, ο άνθρωπος που αναγνωρίστηκε από πολλούς ανθρώπους, από πολλούς φορείς, από πολλές χώρες, ως ο άνθρωπος που α, ουσιαστικά είχε θεάρεστο και πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Πώς το έχει οριμάσει η σκέψη και η ιδέα μέσα σας πια ότι εδώ είστε αντιμέτωποι ως με δικαστικές έτσι, δυσκολίες. Ναι. Να σας πω ότι δύο χρόνια τώρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι κοιμάμαι ότι ζω ένα όνειρο πάρα πολύ κακό και ότι κάποτε θα ξυπνήσω και θα, και θα βρεθώ πάλι στην πραγματικότητα και στην αλήθεια. Δυστυχώς, ναι, ε, βιώνουμε έτσι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, μια πολύ μεγάλη αδικία και δεν το βάζουμε όμως κάτω να σας πω ότι όλο αυτό το καιρό αντιμετωπίζω αυτό το μεγάλο κακό που μας βρήκε, πνευματικά θα έλεγα, ως Ορθόδοξος Ιερέας αυτό που βλέπω είναι ότι είναι μια μεγάλη δοκιμασία, είναι ένας μεγάλος πειρασμός, έτσι το βλέπει ένας ιερέας και με αυτό τον τρόπο το αντιμετωπίζουμε, όπως λέει και ένας μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, ότι όταν έρθει λέει ο πειρασμός που θα έρθει και πρέπει να είσαι λέει έτοιμος γι' αυτό, πρέπει να μην ψάχνεις και να ζητάς το γιατί. Γιατί ήρθε ή εξαιτία ποιου ανθρώπου σε βρήκε αυτός ο πειρασμός. Όταν λοιπόν έρθει αυτός ο πειρασμό, θα πρέπει και σου κάνει επίθεση, τότε το, αυτό που πρέπει να, να ξέρεις, αυτό που πρέπει να κάνεις, είναι να τον αντιμετωπίσεις, όχι απλά να υπομείνεις στον πειρασμό, αλλά να τον αντιμετωπίσεις με αρχοντιά και με φιλότιμο. Τι εννοώ φιλότιμο. Ότι τα 25 όλα αυτά χρόνια ο Θεός μας έδωσε μεγάλες ευλογίες και μεγάλα δώρα στη ζωή μας. Και τώρα είμαστε σε αυτή τη θέση να αποδείξουμε αν όντω είμαστε ανάξιοι για όλα αυτά. Γιατί την πίστη μας πραγματικά τη δείχνουμε στις δύσκολες στιγμές. Και εμείς δοξάζουμε το Θεό, πιστεύουμε σε Αυτόν, Τον εμπιστευόμαστε... Και ξέρουμε ότι ο Θεός δεν ευλογεί το άδικο και ότι πραγματικά θα δικαιωθούμε στο τέλος. Πατέρα Αντώνιε, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι για το δικαστήριο που ήδη έγινε. Ήταν μια βαριά ποινή πρωτόδικη. Τέσσερα χρόνια περίπου και κάτι μήνες. Πώς αντιμετωπίσατε την απόφαση αυτή. Ήσασταν εκεί παρόν, ναι. κοιτούσατε όπως Απολούσα... μου είπατε στα μάτια τον πρόεδρο... Ναι. να διαβάζει την απόφαση. Ναι, ήμουν εκεί. Μπορούσα να μην είμαι εκεί. Ναι. Ε... Γιατί θέλατε να είστε παρόν. Ήθελα να είμαι παρόν για να ζήσω αυτή τη στιγμή της δικαίωσης. Να, 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 να κοιτάξω τους πάντες στα μάτια και να ξανασυστηθώ όπως, όπως σας είπα. Και να κοιτάξω και όλους αυτούς τους ανθρώπους που, που, ήταν μαζί μας όλο αυτό το διάστημα. Απογοητευτήκατε από την απόφαση. Ναι, ήταν, είχαμε πολύ μεγάλη ελπίδα ότι θα βρούμε το δίκιο μας και πιστεύαμε, ελπίζαμε στο Θεό και στη δικαιοσύνη. Να σας πω ότι δώσαμε πληθώρα στοιχείων αποδείξαμε ε, ότι δεν υπάρχει ηθική αυτουργία ούτε στο παραμικρό. Ρώτησα τους δικηγόρους μας στο τέλος και τους λέω, μα, να, να σας πω λέω, ξέρετε, μέχρι την τελευταία στιγμή μου λέγατε ότι δεν υπάρχει, δεν έχουν αποδείξει το παραμικρό, δεν υπάρχεται καν στο κάδρο, δεν υπάρχει ενοχή, δεν υπάρχει τίποτα. τι, τι συνέβη μου είπαν ότι είναι πατέρα, αποδείξαμε τα πάντα, ε, δεν, δεν υπάρχει το παραμικρό, από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε. Σας αθώωσαν για 14 ναι, κατηγορίες. Να σας πω ότι από τις 19 κατηγορίες, ε, οι οποίες ήταν όλες σε ηθική αυτουργία, να πω και ναι. δύο σε αυτουργία, mm -hmm. ότι ε, αθωωθήκαμε, και μείναν πέντε κατηγορίες από συγκεκριμένα άτομα με συγκεκριμένο θα έλεγα ποινικό μητρό και διάφορα Η κατηγορία σας είχαν ποινικό κατηγορή μητρό. Μας, ναι. Ακούω τη φωνή μου. Ναι, θα, το φτιάξουμε. Να, να ρωτήσω όμως κάτι. Ε, ουσιαστικά αυτό που σας κατηγόρησαν, αυτό μάλλον το, το, το νόημα, το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης ήταν ότι εσεί παίρνατε, α πούμε, τηλέφωνο, επικοινωνούσατε ναι, ναι. με τι διάφορε δομέ ανά την Ελλάδα, από εδώ που ήσασταν, από την Αθήνα, και λέγατε, Χαστούκι σε εκείνο το παιδί. Ναι, ναι, ναι. Ε, ε, κάνει εκείνο το παιδί να μαζέψει χαμομήλ ή σε σακουλάκι, ενώ χαμομήλι σε κάποιον που ήταν στοιχείο, Ξέρει, πήγαινε και δώσε ένα χαστούκι σε καποιον που ηταν στοιχειο «ξέρεις πηγαινε και ή ή πήγαινε και κλείδωσέ τον ή ε, να μην πάει σχολείο και τέτοια τέρατα που ακούσαμε που εμείς ε, αγωνιζόμασταν αυτά τα παιδιά να τα μορφώσουμε, να τα σπουδάσουμε και κυρίως να, να τους δώσουμε ένα επάγγελμα που θα μπορούσαν αύριο μεθαύριο να βγουν έξω στην κοινωνία τίμοι και σωστοί οι πολίτες ε, και να μην επαναλάβουν το κακό πρότυπο που είχαν πάρει από το σπίτι τους. Τα Ο παιδιά αυτά πώ έρχονταν στην Κιβωτό, τεράστια. Τα τώρα. παιδιά αυτά μα έρχονταν με εισαγγελική παραγγελία. Όλα αυτά τα παιδιά. Άρα το κράτο σα τα έστελνε. Το κράτο μα τα έστελνε, ναι, βέβαια. Ήταν από τι οικογένειε, από κακοποιητικά περιβάλλοντα, από... για να καταλάβουμε λίγο το background. Ναι, αυτό από το κακοποιητικά παιδιά. περιβάλλοντα, από παραβατικού γονεί. Ε, πολύ δύσκολα παιδιά που είχαν μάθει να επιβιώνουν, ξέρετε, πολλά από αυτά ακόμα και στο δρόμο. Ε, και η εισαγγελία, μη έχοντα α πούμε δομέ. Ειδικές, ειδικά για τέτοια παιδιά παραβατικά, γιατί πολλέ φορέ εμεί ε, είχαμε τι ενστάσει μα ότι δεν είμαστε το κατάλληλο πλαίσιο να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τέτοια παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμω ε, μα έλεγαν ότι πρέπει να το κάνουμε και το κάναμε με, με, με όλη μα την καρδιά. Σα πλήρωνε η... το κράτο για να κάνετε αυτή τη δουλειά, τίποτα. Ποτέ δεν έχουμε πάρει. Κάποια επιδότηση από το κράτο ή οτιδήποτε άλλο. Άρα μόνο πλησία, ο κόσμο από τι χορηγίε του. Από ε... τι δωρεέ του κόσμου καταφέρναμε και είχαμε όλο το κατάλληλο θεραπευτικό προσωπικό, όλου του επιστήμονε. Το επιστήμονικό... Μα είπαν ότι δεν είχατε ναι, επιστήμονε, ναι. ότι εσεί χαράσατε την πολιτική εκεί. Είναι δυνατό να σα πω ότι η κυβωτό του κόσμου είχε περίπου 160 εργαζομένου με παιδαγωγούς, με πτυχία, με μάστερ, με διδακτορικά, με κοινωνικούς λειτουργού, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, όλο το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, γιατί δεν είναι, έβγαινα αρκετές φορές και έδινα συνεντεύξεις στον κόσμο και κυρίως όλο αυτό τον κόσμο που μας βοηθάει και θέλαμε να τον κάνουμε κοινωνό στο έργο μας, γιατί η του κόσμου ήταν μια κατεξοχήν εξωστρεφής οργάνωση, όπου μέσα σε αυτήν έμπαιναν εκατοντάδες άνθρωποι να διαβάσουν τα παιδιά, να συνοδεύσουν σε διάφορες ε, θεραπείες που, που, που χρειάζονταν και επίσης ε, καθηγητές, δάσκαλοι, ε, επιστήμονες που ήταν όλοι αυτοί εθελοντικά και μας βοηθούσαν. Ε, τα παιδιά είχαν ε, πάρα πολλές δραστηριότητες εξωτερικά. Να σας πω, είχαμε ομάδες ποδοσφαίρου, ομάδες μπάσκετ μέσα στα, στο τοπικό πρωτάθλημα των Αθηνών. Τόσα χρόνια σας κατηγόρησε κανένα κανένας Κα... από αυτούς. Δηλαδή ένας εθελοντή που λέτε ότι έμπαιναν Μα αυτό είναι... Πέρασαν πόσα παιδιά από, 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 τα χέρια σας. Πέρασαν χιλιάδες, να σας πω πάνω από δέκα χιλιάδες παιδιά Ωραία. από Άρα την κυβέρνηση. δεν σα είχε κατηγορήσει κανείς μέχρι, μέχρι ποια περίοδο. Μέχρι την περίοδο που έγινε η κλοπή στο Βόλο, ε, δεν υπήρχε το παραμικρό. Ξαφνικά, μετά την κλοπή τη συγκεκριμένη στο Βόλο, τα συγκεκριμένα άτομα που μας κατηγορούν τώρα, που έλαβαν μέρος αυτή την κλοπή, άρχισαν να λένε ε, ότι ο Τάδε μου έριξε ένα χαστούκι ή με έσπρωξε ή μου έκανε, αν δείτε τις Ματέρα μαρτυρίες, νόνι, ε. Ε, είναι εντελώς διαφορετικές. Να σας πω, ναι, ε, να μιλήσουμε λίγο, να, να δούμε από την πλευρά του κόσμου τι είναι αυτό που λέει ο κόσμος. Εσείς, ναι. δύο χρόνια μετά, τόσο καιρό μετά, έχετε συνεκτιμήσει τι μπορεί και ποιου να τους οδήγησε στο να στείλουν τον πατέρα Αντώνιο, έτσι, στο απόσπασμα, θα το πω χαρακτηριστικά, όπω το λέει ο κόσμο. Δεν εκφράζω τη δική μου άποψη, εκφράζω την άποψη του κόσμου, γιατί τα μηνύματα είναι εκατοντάδε και ενώ τώρα μιλάτε, αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνω από τον κόσμο. Κοιτάξτε να σα πω. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι ε, τα εξήγησαν και οι δικηγόροι μας, νομίζω καλύτερα που κάποιος μπορεί να τους ακούσει και αυτούς. Ε, θεωρώ ότι ήθελαν να πάρουν τα παιδιά, ε, το ότι εμείς παραδείγματος χάρη δεν λαμβάναμε χρήματα από το κράτος ε, ε, Ήμασταν ε, ένα έργο πολύ σπουδαίο και μεγάλο Που στηρίζονταν αποκλειστικά στην αγάπη του απλού λαού, του απλού κόσμου Και με αυτό τον τρόπο και το μεγάλο έργο που κάναμε Και βλέποντας ο κόσμος και συμμετέχοντας σε αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μας προσέφερε και τη βοήθειά του και την περιουσία του και δημιουργήθηκε και μια μεγάλη περιουσία, Πατέρα Αντώνη, την οποία εμείς... όταν σας εξόρισαν ουσιαστικά από το χώρο σας, από το σπίτι σας και βρίσκεστε σήμερα ναι. εκεί που βρίσκεστε, σε αυτό το μικρό, σε αυτή τη μικρή γωνιά που σας την έδωσαν ναι, ναι. προκειμένου να ναι, ναι. μένετε, πόσα εκατομμύρια ευρώ παραδώσατε στους συνεχιστές σας. Πώς αφήσατε πίσω μετά από όλη αυτή την προσπάθεια και το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που είχατε γιατί αυτό δεν νομίζω να το αμφισβητεί κανείς. Ναι, ναι. 15 εκατομμύρια αφήσαμε πίσω και ε, την περιουσία ε, όπου αυτή τη στιγμή ε, γίνεται μια προσπάθεια να ε, μας ε, αποκλείσουν και από τα εταιρικά δικαιώματα, ούτως ώστε να μπορούν και την περιουσία να εκποιήσουν. Άρα, ε, ως προς τι αφού... σας κατηγορούν, ναι. δηλαδή, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί εμείς το έχουμε μεταφέρει αυτό, αλλά καλό είναι να το ακούσουν ναι, ναι. από τα δικά σας χείλη. Κατηγορήστε, αφού αφήσατε 15 εκατομμύρια ευρώ πίσω, ναι. πού, ποια είναι ναι. αυτά τα χρήματα που σας κατηγορούν, ότι φάγατε, ότι υποκλέψατε, ότι βάλατε στην άκρη για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί λέτε ότι 15 εκατομμύρια ναι, ναι. ευρώ δώσατε στους επόμενους συνεχιστές. Ένα τεράστιο ποσό Ακριβώς. που καταλαβαίνετε ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν υπάρχουν δομές, δεν υπάρχουν σύλλογοι, δεν υπάρχουν σωματεία να έχουν τόσο Ακριβώς. μεγάλα αποθέματα. Ακριβώς. Αυτό που κατηγορούμαστε, πραγματικά ψάχνανε δύο χρόνια ε, να βρουν και μίλησαν ότι υπάρχει υπεξαίρεση γιατί, από την πλευρά της πρεσβυτέρας ε, ενός ποσού το οποίο κατήχαμε στη δομή για τα λειτουργικά έξοδα και από εκεί και πέρα όταν ήρθε η οικονομική αστυνομία μέσα στη δομή να ψάξει, τους παραδώσαμε και μας ρώτησαν αν, υπάρχει, αν υπάρχουν χρήματα να μας δηλώσετε, αμέσως η Πρεσβυτέρα τους υπέδειξε το ποσό αυτό, το οποίο, ξέρετε, είναι, ήταν καταγεγραμμένο στο λογιστήριο. Δεν ήταν ε, ένα ποσό που δεν, έχει, που δεν υπάρχει, ήταν καταγεγραμμένο στο λογιστήριο, υπήρχε μέσα στη δομή για να μπορεί να δίνει για τα τρέχοντα έξοδα. Πού είναι σήμερα Όταν το ποσό. Αυτό είναι στο παρακαταθήκον και δανείων. Το, έχετε, το έχουν καταθέσει εκεί. Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό σημειώθηκε από την εταιρεία οταν αυτο ειναι στο παρακαταθηκον και δανειων καταθεσει ακριβως και μαλιστα αυτο σημειωθηκε απο την εταιρεια που εκανε τον έλεγχο ότι είναι υπεξαίρεση. Επειδή δεν είναι στα ταμεία. Ξέρετε τι ε, είναι το ε, το παραδόθηκε, αλλά παραδόθηκε. λογιστικά γραμμένο ακριβώς. Αυτό πείτε και με αυτά τα χρήματα είναι πλεόνασμα. Όχι απλά δεν λείπει, δεν λείπει, το παραμικρό, είναι και πλεόνασμα. Δημήτρη ξέρεις τι ρωτάει ο κόσμος και το ξέρεις πολύ καλά αυτό γιατί όλο αυτό το διάστημα παρέα διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα ζητήματα που έρχονται για την Κιβωτό. Ο κόσμος λοιπόν ρωτάει του εξή. Ο πατέρας Αντώνιος αν ήθελε να πάει ένα ταξίδι με την πρεσβυτέρα το οποίο ήταν για το σκοπό της Κιβωτού. Τα χρήματα ναι. τα έδινε έτσι κι αλλιώ η Κιβωτός. Σωστά πατέρα Αντώνιε. Ναι. Σωστά. Ε, ε, Άρα ε, λοιπόν να σας τι πω, λόγο είχατε, και αυτό... αυτό είναι το ερώτημα το βασικό που λέει ο κόσμος. Γιατί ο πατέρας Αντώνιος να κλέψει χρήματα εφόσον ο ίδιος ήταν διαχειριστής και μπορούσε να πραγματοποιεί τα ταξίδια του, όλα όσα ζητούσε για τις ανάγκες της Κιβώτου. Αυτό είναι ένα βασικό ερώτημα από τον κόσμο. Ναι, ε, ξέρετε, ακόμα και για αυτά, Ξέ, να σας πω ότι είπαν ότι τρώω... Από το φαγητό ε, της Κιβωτού. Δηλαδή ότι εμείς που ε, είμαστε οι ιδρυτές δημιουργήσαμε την Κιβωτό, όλο αυτό από το μηδέν, χωρίς να πάρουμε καμία κρατική επιχορήγηση, με τη, με τη δουλειά μας, με την προσευχή μας, με τον αγώνα μας που δημιουργήσαμε, όλο αυτό το έργο, τελικά κατηγορούμαστε ότι εμείς οι ίδιοι, Βλάψαμε την Κιβωτό, η οποία είναι δημιούργημά μας, όπου ο κόσμος, ξέρετε, όταν ερχόταν να δώσει κάτι ή να αφήσει ένα διαμερισματάκι για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά, έλεγαν πάντοτε να είμαι παρόν εγώ, εμένα εμπιστευόταν. Και γράφανε, φανταστείτε, μέσα στη, στη διαθήκη τους, στον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού, ε, για να είναι σίγουροι ότι... Ε, εμείς, ότι θα πάει αυτό σε εμά και, σε μένα που ε, αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να το ε, να, να, δώσω σε αυτούς τους ανθρώπους την εμπιστοσύνη αυτή. Ε, είναι, είναι τραγικό να λέμε ότι εμείς οι ίδιοι που δημιουργήσαμε αυτή την περιουσία για να φροντίσουμε αυτά τα παιδιά και στο μέλλον μετά από μας ότι εμείς εκμεταλλευόμασταν να ζήσουμε με πολυτέλεια. Ήρθε η οικονομική αστυνομία μέσα στο σπίτι μας. Και ένα διάρι το οποίο ήταν μέσα στην Κιβωτό, μέσα στο κτίριο που εκεί δεν έμεναν παιδιά. Και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να μεταδώσουν προς τα έξω στους ανωτέρους τους και να τους περιγράψουν πώς είναι αυτό το σπίτι. Πέντε έξι φορές περιέγραφε ο άνθρωπος ότι είναι ένα δωμάτιο, δύο δωμάτια. Και η κουζίνα και η τραπεζαρία. Θα ρωτούσαν από την άλλη γραμμή ναι. αν υπήρχε πισίνα. Ναι, Πού είναι η πισίνα, <laughs> Αν υπάρχει, ε, ξέρω εγώ. Μα σα είπα, του λέει ένα δωμάτιο, δύο. Και μάλιστα μέναμε μέσα. Πού, μέσα εκεί, σε αυτή τη δουλειά μας. Πώς μπορώ να την πω, τη διακονία μας. Ποιο τρελό θα ήθελε να επιλέξει να μένει μέσα με την οικογένειά του και τα παιδιά του, μέσα στη δουλειά του, όπου ανά πάσα στιγμή εμεί. Ήμασταν σε ε, ε, ετοιμότητα για το ένα ή το άλλο ε, γεγονός που θα, που, που θα ξεσπούσε. Γιατί, ξέρετε, κανείς δεν γνωρίζει τα παιδιά αυτά που φιλοξενούσαμε εμείς, τι παιδιά ήταν. Μιλάμε για παιδιά από παραβατικούς γονείς, μιλάμε για παιδιά που προέρχονταν από κακοποιητικά περιβάλλοντα, μιλάμε για παιδιά που όταν μας έρχονταν τις πρώτες μέρες έπρεπε να τα φροντίσουμε να μην πάνε προς το παράθυρο, να μην χτυπήσουν τους άλλους, να μην κακοποιήσουν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει παιδαγωγός από τους, από τους ανθρώπους που, που κατηγορούμαστε εμείς αυτή τη στιγμή που να μην έχει φάει ξύλο, που να μην έχει χτυπηθεί, που να μην έχει κινδυνεύσει. Γι' αυτό και Δυσκολευόμασταν να βρούμε ανθρώπου. Εμείς από τα παιδιά. Το έκαναν... Για να γίνει κατανοητό ναι, πάνω τον... από Εμεί από, τα, τα παιδιά. παιδιά. Εμεί εμείς από τα παιδιά. Να, να, να σα φέρω ανθρώπου να σα μιλήσουν. Όταν το παιδί ε, ε, έμενε σε κρίση. Και μιλάμε τώρα για. Να σας πω ε, για τι πρώτε μέρε μέχρι να προσαρμοστεί και, όλο, και όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Σε τι κίνδυνο βρισκόμασταν εμείς αλλά και ότι έπρεπε να φροντίσουμε και για τα υπόλοιπα παιδιά να μην πάθουν κακό. Βάλτε να σας πω μια για παιδιά τελία. τα οποία. Πατέρα Αντώνιε. Γνωρίζει και ο Δημήτρη, είναι η ώρα των διαφημίσεων. Θα έρθουμε αμέσω μετά και ο Δημήτρη έχει ερωτήματα και οι συνεργάτε μου εδώ και ο κύριο Αγαπημένο μου Γεωργίου και ο κύριος Σταύρος Γεωργίου και η Κέλλη Ιωάννου. Θα έρθουμε αμέσως μετά, αλλά θέλω και ένα βασικό ερώτημα που ρωτάει ο κόσμος. Από όλα αυτά που σας έχουν κατηγορήσει μέχρι τώρα α, και οικονομικές αταστασ, α, α, ατασταλίες και για την ασέλγεια και για την κακοποίηση, ποιο είναι αυτό που σας έχει στεναχωρήσει πιο πολύ από όλα. Κυρία Ζήνα, όλες οι κατηγορίες με έχουν ενοχλήσει γιατί είναι όλες ψέματα. Χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα αυτά παιδιά, τα πιο παραβατικά παιδιά της Κιβώτου, που κανείς δεν θα τολμούσε να ανοίξει την πόρτα του ούτε για μία μέρα να τα φιλοξενήσει. Και λόγω χαρακτήρα χρησιμοποίησαν αυτά τα παιδιά και λόγω της μεγάλης κλοπής που έγινε στο Βόλο και κρεμούν δικαστήρια για τη συγκεκριμένη υπόθεση, χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα παιδιά για να πουν όλα αυτά τα ψέματα. Είναι, είναι τραγικό για έναν άνθρωπο να δολοφονείται ο χαρακτήρας του. Αυτό ζούμε. Ζούμε μια τεράστια αδικία. Τα παιδιά αυτά που η πολιτεία μας έδωσε, η πολιτεία μας έφερε μέχρι την πόρτα μας, οι εισαγγελείς αυτοί που ήξεραν πόσο καλή δουλειά κάναμε στην Κιβωτό και μας είχαν σε προτεραιότητα πάντοτε για να φέρνουν παιδιά σε μας γιατί εμείς εκτός από όλα τα άλλα ασκούσαμε και τη θεραπεία του τραύματος δηλαδή βοηθούσαμε τα παιδιά να θεραπευτούν και τα έφερναν σε μας δεν ήξεραν άραγες ότι εμείς δεν είχαμε δηλαδή όπως λένε ψέματα το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. Ήμασταν από τι καλύτερε οργανώσει που υπήρχαν στην Ελλάδα, πάνω στη μέρη του παιδιού που βρίσκεται σε ανάγκη και σε κίνδυνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι εισαγγελεί, δεν γνώριζαν το έργο που κάναμε. Δεν καλούσαμε εμεί τον εκάστοτε εισαγγελέα ανηλίκων να έρθει στο χώρο μα να φάει μαζί με τα παιδιά, να δει τα παιδιά. Το κάναμε. Ήταν δική μα τακτική αυτό, τον εκάστοτε. Η Σαγγελία που αναλάμβανε να τον καλούμε και να έρχεται να μιλάει, να βλέπει τα παιδιά. Χιλιάδε εθελοντέ μπαίνανε, βγαίνανε, κόσμο, τα παιδιά ερχόντουσαν σε επικοινωνία με, με, με πάρα πολύ κόσμο από το σχολείο του, από φροντιστήρια, από τι αθλητικέ του δραστηριότητε. Ε, ε, μιλάμε ότι ήμασταν η μεγαλύτερη ε, οργάνωση. Πάνω στη μέρημνα του παιδιού που βρίσκονταν σε ανάγκη και κίνδυνο. Και λέω γιατί το λέω αυτό η μεγαλύτερη. Είχαμε πολύ μεγάλο πληθυσμό. Γιατί προτιμούσαν οι εισαγγελίε να στείλουν τα παιδιά σε εμά, βλέποντα το τεράστιο έργο το οποίο συνέβαινε. Διότι τα παιδιά όταν έρχονταν σε εμά είχαν πολύ μεγάλη πρόοδο. Τα βραβεία, Αντώνη συνέ... σα τα πήραν πίσω. Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Σα ρωτάω, γιατί δεν... με ρωτάει ο κόσμο. Δεν έδωσα σημασία. Όπω ναι, και ναι. το βασικό ερώτημα Όχι. του κόσμου είναι το εξή και θέλω να, να σε. το πω. Είναι, λένε ο πατέρα Αντώνιο, από τότε που α, έγινε ο άνθρωπο ο οποίο έφτιαξε την κυβωτό, έχει αυξηθεί η προσωπική του περιουσία. Έχετε πάρει στο όνομά σα κάποια <χω> σπίτια, κάποια ακίνητα, <χω> έχουν περιέλθει σε εσά. Και να προσθέσω είναι... και ένα ερώτημα, mm. με συγχωρείτε Ζήνα, μόνο μου επιτρέπεις να προσθέσω και ένα ερώτημα στο δικό σου που είναι πολύ εύστοχο. Ε, αναφορικά με το μισθό σας, δηλαδή λένε ότι ο μισθό σας παρέμεινε ανέγγιχτος εκεί στην τράπεζα, δεν τον χρησιμοποιήσατε ποτέ. Να δούμε λοιπόν, είχατε αυτή την περιουσία που δεν χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσετε, είχατε αυτά που λέει η Ζήνα, τα πολυτελή αυτοκίνητα ενδεχομένως, τα σπίτια, ακούστηκαν όλα αυτά, γράφτηκαν. Τι να σας πω, ακούστηκαν πράγματα. Τόσο τερατώδη που αναρωτιέται κάποιος για ποιο λόγο άραγε να λένε τόσα τραγικά ψέματα όταν με τον πιο εύκολο τρόπο μπορεί να αποδειχθεί τι περιουσία έχει κάποιος. Όπως παραδείγματο χάρη να πατήσει το κουμπάκι στην εφορία και να δούνε ποια είναι τα περιουσιακά μου. Είναι δυνατό να λένε επί μήνες ότι εγώ κυκλοφορούσα με πόρσε και ότι διατελούσα πολυτελή βίο όταν... Ε, με το παραμικρό μπορεί κάποιος να πατήσει το κουμπί και να δει τι αμάξι έχει κάποιο ή τι περιουσία ή ότι είχα βίλες με πισίνες στη Ραφίνα στο, ε, και, σε πόσα άλλα, και σε ποια άλλα μέρη. Λέγα, να σας πω το άλλο το τραγικό ότι πήγαν στη Ραβένα της Ιταλίας με κάμερα και δείχνανε έξω μια βίλα με αγάλματα και ε, συντριβάνια και αντίκες ότι αυτή η βίλα είναι δική μου. Και ξέρετε το μοναδικό μου περιουσιακό στοιχείο είναι ένα κτηματάκι στην Ήπειρο που είναι στα Άνω Ραβένια και Μπέρδεψαν που είναι ένα κτηματάκι που ε, ε, σας λέω η γη εκεί είναι δωρεάν σου. Λένε, επειδή δεν υπάρχουν κάτοικοι εκεί οι άνθρωποι, έχει αδειάσει η επιμεθόριος, ε, σου δίνουν τζάμπα σπίτι δωρεάν χώρο να μείνεις. Ένα τέτοιο... Ε, κτηματάκι που μπέρδεψαν τη Ραβένα της Ιταλίας με τα Άνω Ραβένια και με διέσυραν επί μήνες ότι εγώ έχω βίλες και ότι... κυκλοφορώ με πόρσι που έχω ένα μάξι 13 χρονών και ε, 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 χαλάει όλη την ώρα δηλαδή που τόσο εύκολα μπορούσε οποιοδήποτε να το διαπιστώσει αυτό γιατί τέτοια... Τέτοια, τέτοιο ψέμα μέχρι να με φτάσουν στα δικαστήρια για να στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες, να βάλουν, ποια άτομα να βάλουν να κατηγορήσουν, ας ψάξει οποιοσδήποτε θέλει, από τους σα προ, σας, σας προκαλώ, ψάξτε να δείτε ποιοι είναι αυτοί που με κατηγορούν και γιατί με κατηγορούν. Αυτό το Antony, δικαστήριο που έγινε, Αν σα πω τι θα γελάτε. Λίγο και σε αυτό που σα είπε ο Δημήτρη, γιατί το περιμένει ο κόσμο. Για το μισθό. Για το μισθό ναι, και ναι. το γράφουν το και μισθό. στο Twitter. Οπότε, απαντήστε ναι, ναι. μα, γιατί και okay. εμεί θέλουμε. Ναι, ναι. Ε, ναι, ε, από ναι. τη στιγμή που πω. έχετε επιλέξει να απαντήσετε σε όλα, να απαντήσετε σωστά, και σε Αυτό Σωστά. Να σα πω, εμεί δεν παίρναμε μισθό από την Κίβωτο Ούτε εγώ, ούτε η γυναίκα μου. Και μάλιστα αυτό το είχαμε βάλει και στο καταστατικό μας σαν όρο οποιοςδήποτε δηλαδή θα ε, αναλάμβανε ως πρόεδρος και τα λοιπά, να μην παίρνει μισθό, να μπορεί ε, να έχει τη δυνατότητα να συντηρείται μόνος του. Εμείς λοιπόν μέσα στην Κιβωτό μέναμε, όχι γιατί θέλαμε να επωφεληθούμε να μην πληρώνουμε νίκιο, κάναμε μεγάλη θυσία και μέναμε μέσα για να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επεμβαίνουμε στα... Στις καταστάσεις τις δύσκολες, που κάθε μέρα υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις. Επίσης, το φαγητό μας έτρωγαν όλοι οι υπάλληλοι, το μεσημεριανό τους έτρωγαν εκεί. Εγώ δεν έτρωγα από την Κιβωτό. Η πρεσβυτέρα μου μαγείρευε. Απολογούμε δηλαδή, εγώ που δούλευα και δημιούργησα όλη αυτή την περιουσία και όλο αυτό το μεγάλο έργο, αν εγώ έτρωγα ένα πιάτο φαγητό ή αν πλήρωνα ενίκιο που έμενα μέσα, βεβαίω ξόδευα χρήματα. Τι θα πει ότι ήταν ανέγκυχτο ο λογαριασμό μου. Τα, τα έξοδά μα, τα βασικά ήταν αυτά. Αλλά δεν είχαμε μεγάλα έξοδα, γιατί ούτε διακοπέ πηγαίναμε, ούτε πουθενά πηγαίναμε. Ξέρετε ποιε ήταν οι διακοπέ μα. Πηγαίναμε στα παραρτήματα, όπου εκεί επίση είχα τεράστιο όγκο δουλειά. Όλοι περίμεναν πότε θα φτάσω εκεί γιατί πήγαινα μία φορά το χρόνο από 10-15 μέρες τη φορά και έπρεπε να μείνω εκεί, να δω κόσμο που ήθελε να με γνωρίσει, να δω τα παιδιά, να εξομολογήσω. Λένε, τι να σας πω τώρα για την ηθική αυτούργία, ότι εγώ είχα το χρόνο να δω τι συνέπεια θα έβαζε ένας παιδαγωγός σε κάποιο παιδί που θα έκανε κάτι. Ήταν δυνατόν εγώ να έχω το χρόνο ως ιερέας, που λειτουργεί σχεδόν σε καθημερινή βάση που έχω μυστήρια που έχουμε ξέρετε ε, την εξομολόγηση κόσμος απίστευτος για να μπορώ να τον, να, να, να τον εξομολογήσω και ο μόνος χρόνος που με έμενε να διαθέσω στην Κιβωτό ήταν ξέρετε τα ραντεβού με τους ανθρώπους που ήθελαν να προσφέρουν τον οβολό τους διότι δεν εμπιστεύονταν άλλον και φρόντιζαν Πάντοτε να κλείνουν ραντεβού με μένα. Ε. Φανταστείτε λοιπόν ότι δεν υπήρχε. Επειδή, επειδή σα κατηγορούν όμω και για ασέλγια, θέλω να μου ναι. πείτε με το χέρι στην καρδιά αν κάποια κίνηση που έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα, εκεί που σα κατηγορούν τουλάχιστον, μπορούσε να παρεξηγηθεί. Σε καμία περίπτωση, αν κάποιο διαβάσει, δηλαδή δεν έχουμε βγει και δεν έχουμε μιλήσει για τα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά ναι. και δεν το κάναμε αυτό, διότι πιστεύαμε. Πιστεύουμε και πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι έχουμε αποδείξει τα πάντα, ότι η αλήθεια μας είναι τόσο τρανή που θα βρίσκαμε και το δίκιο μας. Ε, από τις 19 κατηγορίες οι, οι 14 έπεσαν. Κανείς όμως δεν βγαίνει να πει για όλα αυτά τα τέρατα που έλεγαν ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Όπως επίσης να σας πω εδώ ότι έπεσαν και οι κατηγορίες αυτού που ξεκίνησε, να λέει περί των ασελγιών και ότι το δικαστήριο και αυτόν και τον ψευδομάρτυρά του τον απέρριψε ως αναξιόπιστο και αυτό κάτι σημαίνει και, και κάτι λέει. Ε, να σας πω ότι όλα ξεκινούν από τη λιστία αυτή του Βόλου όπου εκρεμεί δικαστήριο για όλους αυτούς τους για όλα αυτά τα άτομα, μιλάμε για 5-6 άτομα, οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτή τη ληστεία και προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τα πράγματα από τον εαυτό τους και από, το, ε, και από αυτά όλα που είχαν κάνει, άρχισαν να πετάνε σιγά σιγά ο Τάδε μου έριξε ένα χαστούκι, ο Τάδε μου είπε αυτό, ο πατήρ Αντώνιος ξαφνικά άρχισε να με χαϊδεύει και να το, να το κλιμακώσουν αυτό μέχρι του σημείου να το φτάσουν να, για να γίνει δίκη. Που άλλο τεράστιο θέμα που εδώ πρέπει να σας πω πως έφτασε στο σημείο να πάει σε δίκη. Δηλαδή. Ναι. Ότι ενώ είχαμε αποδείξει τα πάντα, ενώ είχαμε φτιάξει ένα τεράστιο υπόμνημα Αποδεικνύοντας με φωτογραφίες, με βίντεο, με μάρτυρες, σας λέω τώρα με ακρίβεια όλα αυτά πήγε μία δικογραφία η οποία ήταν, ξέρετε, δεκαπλάσια από αυτήν εδώ που ήταν για τις πράξεις, τις βίες κτλ. Μέσα σε δύο μέρες έβγαλαν απόφαση ότι πρέπει να πάει σε δίκη όταν δεν κοίταξαν το παραμικρό και το πέταξαν με τη μία. Πατέρα Αντώνη, Όταν εμεί εμείς κατα... Συγγνώμη, μέσα σε αυτό που είπατε... Η Ρούλα η Κουσκουρή σας είμαι, Αντώνη. με το δικαστικό ρεπορτάζ που καλύπτω. Ε, πατέρα Αντώνη, όταν καταθέσατε όλα αυτά και το βίντεο και τις φωτογραφίες και τα στοιχεία μέσω των δικηγόρων σας για όλο αυτό που θεωρούσατε ότι είχε στηθεί, αν θέλετε, ως υπόθεση από τον 19χρονο για τι κατηγορίε εναντίον σα για ασέλγεια, κατηγορηθήκατε στη συνέχεια εσεί μέσα από αυτό το βούλευμα για πλαστογραφία για τα στοιχεία που παραδώσατε. Σε αυτό τι θέλετε να πείτε. Όχι. Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν, δεν, δεν είναι για όλα τα πράγματα. Μα ναι. έστειλαν ένα γράμμα mm -hmm. που είχε μέσα με ένα φάκελο. Φανταστείτε, εμεί ήμασταν τρελοί να πάμε ενώ έχουμε τόσα στοιχεία. Ε, μιλάμε για, για τρανές αποδείξει. Να πάμε να φτιάξουμε εμεί ένα χαρτί μόνοι μα που να λέει ότι η μάνα ε, ε, λέει ότι δεν έγιναν τίποτα στο παιδί τη. Μα έστειλαν ένα γράμμα που έλεγε πλαστό γράμμα ότι χρησιμοποιήστε το αυτό για την, υποσ... για την υποστήριξή σας και τα λοιπά. Σας παγίδευσαν. Σας παγίδευσαν. Μα... Αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε. Ας σας λέω. Ειδικι... Ακούστε να σας πω. Mm -hmm. Είναι Οι δικηγόροι μας είναι καθηγητές πανεπιστημίου οι δύο. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί το πήραν και αυτοί το κατέθεσαν. Αυτοί οι ίδιοι το κατέθεσαν. Ήταν δυνατόν να βάλουν αυτοί τον εαυτό τους σε κίνδυνο ή εμείς, ενώ έχουμε χιλιάδες αποδείξεις, για αυτό το γράμμα μιλάμε μόνο, Έτσι, Άρα, δεν μιλάμε για τίποτε άλλο. Ακριβώ, πατέρα, τέτοια θεωρεί άλλα... Θεωρείτε δηλαδή ναι. ότι σα παγίδευσαν και ε, σα χρησιμοποίησαν ναι, για να σα στείλουν αυτό το ναι, ναι. γράμμα για να σα παρασύρουν σε κάτι άλλο. Ακριβώ, για να μα παγιδεύσουν, να μα βλάψουν και να πούνε ότι όλα είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, μα είμαστε τρελοί, ποιο είναι δυνατόν να φανταζόταν ένα τέτοιο να χαζό κάτι. σενάριο για να αποδείξει την αθωότητά του. Πατέρα, Όταν δεν έχει... ξέρετε τι λένε όμως. Αποδείξεις... Ότι στο Βόλο εσείς κρύψατε ουσιαστικά με τον τρόπο σας τις κλοπές των παιδιών. Και μάλιστα εδώ, εκείνο το διάστημα, είχαν έρθει τρία από τα παιδιά α, της Κιβωτού και είχαν πει... Εμεί είχαμε κάνει την κλοπή, ο πατέρας Αντώνιος μας, κάποια από αυτά τα παιδιά, ο πατέρας Αντώνιος, τα θυμάσαι Δημήτρη μου, μας αγκάλιασε, ναι, μας βεβαίως. έδειξε το δρόμο και η αλήθεια ναι. είναι ότι ναι. κάναμε πολύ μεγάλο κακό στον πατέρα Αντώνιο, κλέβαμε, κάναμε ναι. πολλά πράγματα και ναι. καμιά φορά νεότος... ναι όντως. Ναι, 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 το συζητούσαμε ναι, πριν ένας λίγο από αυτό, τους ναι. τρεις, Ένας από τους τρεις που, που δεν ακούστηκε, που, δεν, που είναι και αυτούς μέσα στο δικαστήριο που, προ, που, πρόκειται να γίνει για αυτή την κλοπή στο Βόλο που συνεχώς ξέρετε κυρία Ζήνα αναβάλλεται, έχει αναβληθεί πόσες φορές ούτως ώστε δεν ξέρω να μην προλάβει η απόφαση που ήταν να βγει που βγήκε τελικά και να μην έχει αποφανθεί το δικαστήριο για την κλοπή για τους συγκεκριμένους αυτό το παιδί μίλησε συγκεκριμένα είπε το τι συνέβη είπε μετάνιωσε του αλλάξαμε περιβάλλον επίτηδες για να τον χωρίσουμε από τους άλλους που ήταν τόσο επικίνδυνοι. Συζητήσατε τη δίωξη αυτών των παιδιών που έκλεψαν στο Βόλο. Τα ακούστε να δείτε. Ε, ήρθε ήρθε η, διευθύντρια που κατηγο, η διευθύντρια της δομής μας στο Βόλο και κατέθεσε η κοπέλα από την αρχή μέχρι το τέλος κλέγοντα. Και, και είπε ότι αυτά τα παιδιά πήγα και τα πήρα εγώ από την αστυνομία, ομολόγησαν, είπαν, είπαν την αλήθεια και κανένας από τους παιδαγωγούς δεν ήθελε να μείνει εκείνο το βράδυ αλλά και κάθε βράδυ που θα φυλάει αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Σε άλλη πόλη, λέει, θα τους πας. Με αυτούς εμείς δεν μπορούμε να κάτσουμε. Και ξέρετε τι έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν να, καταθ... να καταθέσουν εναντίον μας ως κατηγορή μας και να επερασπίσουν τα συγκεκριμένα άτομα που κάναν την κλοπή. Πατέρα, Ντόνιο, χωρί να πολεμήσετε. Αυτοί που δεν θέλανε να κατήσουν την μία μέρα. Ναι, θέλω. Κατηγορήθηκε για μαστροπία μετά, αν δεν κάνω λάθο, από αυτά που σα κατηγόρησαν. Όχι, Ισχύει... αυτό ήταν ένα. Ναι, ήταν... Αυτό ήταν ένα άλλο, άλλο παιδί. παιδί. Άλλο ναι, ναι. παιδί. όχι. Ναι, αυτό ήταν ένα άλλο παιδί το οποίο βγήκε, ξέρετε, σε ένα κανάλι ενό κυρίου και τα λοιπά, που τον έβγαλε τόσο μελαφράτη με ελαφρά την καρδία ως αξιόπιστο μάρτυρα, είπε εναντίον μας αυτά και μετά έκανε βίντεο ο ίδιος και είπε ότι όλα αυτά τα είπα ψέματα γιατί με πλήρωσαν και μάλιστα με πλήρωσαν και με τόσα λεφτά. Και βγαίνει μετά ο κύριος ο δημοσιογράφος και λέει ότι ε, του κάνει μήνυση. Όσο ότι είναι, πώς είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα και να κατηγορείς είναι εμένα. Να ίδιος... κατηγορείς... Είναι δηλαδή... Είναι ναι. αυτός ο ίδιος που κατηγορήθηκε και για... Δεν έχει σχέση, Μαρία. Όχι, δεν όχι. Δηλαδή, όχι. Είναι, δηλαδή, άλλο, άλλο αυτό που λέτε εσείς. Άλλο αυτό που λέω εγώ, πατέρα Αντώνιε. Διότι Ξέρετε, είπαν... μέσα στον ορίμα... Μέσα στο οριμαγδό τότε των το, όλων συκοφαντιών και ε, του ψέματος ε, έψαχναν να βρουν τον οποιονδήποτε που μπορεί να πει κάτι κακό ξέρετε πόσα παιδιά δικά μας θέλανε να βγουν να μιλήσουν να πούνε την αλήθεια και τους έλεγαν όχι μόνο αν έχεις να πεις κάτι κατη κατηγορία. και βρήκαν ένα τέτοιον άνθρωπο βρήκαν ένα τέτοιο παιδί παραβατικό που αν σας πω το τι κάναμε γι' αυτό για να το σώσουμε όπως επίσης και για αυτούς που με κατηγορούν τώρα ξέρετε πήγανε μέσα στη δίκη κράτησαν το ποινικό μητρό του 19χρονου. Mm. Ε, ένας από αυτού του δικηγο... από τους 11 δικηγόρους που έχουν προσλάβει εναντίον μου και πληρώνονται με τα δικά μου λεφτά από την Κιβωτό για να με καταστρέψουν. Πήρε, τη... πήρε το ποινικό μητρό, επειδή έχουν ακουστεί λέει, πάρα πολλά, λέει, για το συγκεκριμένο και ξέρω εγώ. Να δείτε ότι έχει λευκό ποινικό μητρό. Και είπα στον πρόεδρο, λέω, ό,τι είναι απολογία μου. Ακούω πάλι. Ε, είπα, ξέρετε, αυτό το ποινικό μητρό, για αυτό το ποινικό μητρό, εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπερηφανευόμαστε. Με ποια έννοια, ότι προσπαθήσαμε με κάθε τρόπο αυτά τα παιδιά, τα πολύ δύσκολα παιδιά από τέτοιες οικογένειες που έβλεπαν τον ίδιο τους το γονιό να κάνει χίλια δυο πράγματα, να τα προστατεύσουμε να μην φτάσουν στα δικαστήρια. Αυτούς τους ίδιους που εμείς με νύχια και με δόντια προστατεύαμε να μην βλάψουν τον εαυτό τους, αλλά και τα άλλα παιδιά, τους χρησιμοποίησαν εναντίον μας. Με συγκεκριμένους τρόπους που αποδείξαμε στο δικαστήριο. Είναι αυτοί που θέλησαν να σας βλάψουν, ε, πατέρα Ντόνα, γιατί μιλάτε δημήτρη για κάποιον σε τρίτο πρόσωπο. Αμέσως ναι. μετά τις διαφημίσεις, θα σου απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, δεν έχεις και το ρολογάκι σου εδώ και περνάει ο χρόνος. Έχουμε ζητήσει από ναι, τον ευχαριστώ. προγραμματισμό μας, επειδή ο πατέρας Αντώνιος α, ξετυλίγει το κουβάρι της αλήθειας του και της ζωής του. Α, άλλα 20 λεπτά, αμέσω μετά, α, προκειμένου να δώσουμε το χρόνο στον πατέρα Αντώνιο, να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα και του κόσμου που συγκεντρώνουμε αμέσως μετά. Θα ήθελα λοιπόν να το επαναλάβω, πατέρα Αντώνη, να μας πείτε ποιοι είναι, ποιους εννοείτε, ποιοι είναι αυτοί που ήθελαν να σας βλάψουν αυτό το διάστημα μετά τις καταγγελίες. Ποιου εννοείτε. Κοιτάξτε, όλοι αυτοί που είχαν συμφέρον, τα παιδιά να φύγουν από εμάς, ε... Και... Εννοώ τα μικρά παιδιά. Εννοώ τα μικρά παιδιά, ναι. Ναι, και τα λοιπά. Αυτά που ενδεχομένω να δοθούν για αναδοχές, έτσι. Αυτά τα παιδιά εννοείται. Ναι, ναι. καταλάβαμε. Ναι. Εμείς φροντίζαμε, ξέρετε, για το καλό των παιδιών. Ε, πάντοτε, κάναμε από την αρχή, ασκούσαμε το θεσμό της αναδοχής για το συμφέρον των παιδιών να βρεθεί ένα ζευγάρι ε, σωστό που θα βοηθήσει το παιδί, και με τα προβλήματα που έχει, να μπορεί να τα απεξέλθει. Και πάντοτε φροντίζαμε να υπάρχουν οι οικογένειε οι κατάλληλε. Αυτό δεν ξέρω κατά έναν τρόπο, δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Ναι. Ε, ναι, τα παιδιά και από εκεί και πέρα ότι εμείς ε, δεν παίρναμε κρατικά χρήματα. Ήμασταν ε, όλοι οι άνθρωποι αυτοί που. Προσέφεραν ε, σε εμά ήταν αυτοί που ήταν και στο διοικητικό συμβούλιο, αυτοί που έδιναν την ψυχή του, όχι, δεν μιλάω για χρήματα κτλ. Είναι ναι. οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί που, που δούλευαν και εργάζονταν κοντά μα και είχαν ε, βοηθήσει την Κιβωτό να πάει ε, να γίνει αυτό που είναι και να μεγαλώσει και να Πατέρα μπορεί αγώνια, να βοηθάει περισσότερα παιδιά. Τώρα στι διαφημίσει Μπίκα στα εκατοντάδες ερωτήματα του κόσμου που έχουν ως προς το πρόσωπό σας και θέλουν και μάλιστα το λένε, ξέρετε, με τον τρόπο που οι τηλεθεατές ξέρουν να αντιλαμβάνονται την αλήθεια και να αντιλαμβάνονται αν ο άλλος όταν τους μιλά, μιλά πάντα μέσα από την καρδιά του. Θέλουν λοιπόν από εσάς να τους κοιτάξετε στα μάτια όπως το κάνατε όλα αυτά τα χρόνια που ζητούσατε τη βοήθειά τους και για κάθε τι που σας κατηγορούν και σας τρέχουν στις δικαστικές αίθουσες να, να βάλετε το χέρι σας στο Ευαγγέλιο με τον τρόπο που οι τηλεθεατές το, το ορίζουν το Ευαγγέλιο το χέρι στην καρδιά, στο Ευαγγέλιο, όπου, στο Θεό που πιστεύετε σε όλα αυτά α, τα οποία είναι κομμάτι της ζωής σας να απευθυνθείτε και για κάθε τι να του δώσετε τη δική σας αλήθεια μέσα από την καρδιά σας. Αν δεν σας κάνει κόπο, θα ήθελα να το κάνετε. Είτε αφορά στις ασέλγειες, είτε στις κακοποίησει, είτε αφορά στην κατάχρηση, έτσι, στις οικονομικές ατασταλίες, όπως α, κατηγορήσετε. Ναι, α, σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλήσω στον κόσμο. Είπα ότι ο Κιβωτός είναι του κόσμου όλοι οι αυτοί που συμμετείχαν σε αυτό το έργο, το συλλογικό, όπως είναι η και βοήθησαν να γίνει η μια πραγματική Κιβωτός σωτηρίας για όλα τα παιδιά. Ναι, τον κοιτάω στα μάτια και του λέω όλου αυτού του κόσμου ότι ποτέ δεν τον πρόδωσα. Είμαι ο πατήρ Αντώνιος, αυτός που ανα πάσα στιγμή, όλο το 24ωρο, καθένας που θα ερχότανε, θα με έβλεπε εκεί στις επάλξεις, να προσπαθώ και να βοηθάω και να θυσιάζομαι για όλο αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο εγώ, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν γύρω μου. Ποτέ δεν ήμουν μόνος μου. Ποτέ δεν έμενα μόνος μου. Όλες, ό, όλο το έργο αυτό το κάναμε μαζί με, με χιλιάδες ανθρώπους. Από αυτόν που έδινε από την προσευχή του μέχρι τον οποιονδήποτε οβολό μέχρι το οτιδήποτε ναι όλα αυτά είναι ψέματα βιώνουμε μια τεράστια αδικία και προσπαθούμε και αν με βλέπετε να στέκομαι αυτή τη στιγμή είναι γιατί λειτουργώ συχνά από, το, από την Αγία Τράπεζα παίρνω αυτή τη δύναμη και από το Χριστό μας να, να κρατιέμαι Είμαι, είμαι σε προσευχή συνεχόμενα και αγωνίζομαι να, έχ, να να κρατάω καλά την υγεία μου για να μπορώ να δίνω τη μάχη αυτή, τη μεγάλη αυτή μάχη ενάντια σε αυτή την τεράστια δικία που κατέστρεψαν ένα από τα σπουδαιότερα έργα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς όπως έχουμε αναγνωριστεί και είπατε και για τα βραβεία και όλα αυτά. Ναι, έχουμε, αν σα πω, τα βραβεία που έχουμε, ε, μιλάμε για, για εκατοντάδε βραβεία και, και διεθνή και ότι δεν υπάρχει φορέα που να μας και βραδεία. Όλα αυτά κάτι δεν λένε. Όταν με ρωτούσαν για αυτά τα βραβεία, τι έχετε να πείτε, Πάτε, έλεγα ότι για μένα δεν λένε κάτι, αλλά είναι μια πιστοποίηση του έργου. Όταν ο άλλο. Είναι, παραδείγματο χάρη, η Προεδρία τη Δημοκρατία και σου λέει, Βγάζω προεδρικό διάταγμα να σε βραβεύσω με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματο. Στο το βήραν πίσω αυτό το φω. ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. ναι Αλλά είχε βγει το προεδρικό διάταγμα. Ναι. Όταν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είναι ένα παγκόσμιο βραβείο που ήμασταν που ανάμεσα σε 100 και. και χίλια άλλα δυο. Η Ακαδημία Αθηνών, φορεί. Θέλω να σα πω, αυτά τα λέω γιατί ήταν η πιστοποίηση του έργου μα. Όταν μας έχει επισκεφθεί. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε ο Νταβίντο Σασόλη, όταν μας επισκέφθηκε ο κύριος Βέμπερ, Βέμπερ. με τον πρωθυπουργό τότε, όταν... Ε, ήρθανε όλοι οι πρωθυπουργοί ευθέως. τα τελευταία χρόνια. Όλοι, όλοι αυτοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι εμεί δεν είχαμε παραδείγματο χαρή ψυχολόγο ή κοινωνικού λειτουργού. Ότι... Όταν εκθίαζαν και έχω άπειρα βίντεο δικά του να λένε στον κόσμο ότι τέτοιο έργο σαν την Κιβωτό δεν υπάρχει όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Να σα ρωτήσω κάτι ευθέω. Θεωρείτε ότι γιατί είπατε πριν ότι τα έβαλαν τα παιδιά να μιλήσουν για την ασέλγεια, ότι χρησιμοποίησαν αυτά τα παιδιά προκειμένου να σας βγάλουν από τη διαχείριση της κυβωτού και να περάσει σε άλλα χέρια η Κιβωτός. Δηλαδή έβαλαν ένα σκάνδαλο μπροστά ώστε να μπορέσουν ναι, να ανοίξουν ναι. το φάκελο ναι, ναι, ναι. και για οικονομικές ατασταλίες. Ναι, ναι. Μα δεν υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες. Δεν βρέθηκε, δεν αποδείχθηκε τίποτα, δεν υπάρχει. Παραδείγματο χάρη δίωξη για αυτό το πράγμα. Απλά σα ρωτάμε ένα πατέρα μου. Ε, ναι, υπάρχει ένα υπάρχε πόρισμα δεν υπάρχει ποινική δίωξη. Όμως. Όχι, δεν υπάρχει. Θέλω δεν έχει ασκηθεί. Δύο χρόνια μετά ενώ στην ναι. αρχή. Είχαν ενώ, δύο δύο ξέρετε, μα είπαν ότι τον Ιανουάριο ναι. του 2022, το του 23, 23. του 23, θα είχε βγει η... Ναι, τελειώνει το ναι, 24 ναι. τώρα, πάμε ναι. στο 25, δεν υπάρχει δίωξη ναι. για τα οικονομικά. Δημήτριο Πατέρα... Αλέξανδρο ναι, θέλει κάτι να ρωτήσει. Πατέρα Βεγαπημένη. Αντώνη, είμαι ο Αλέξανδρος ο Καλαφάτης, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν άνοιξε η έρευνα, εγώ εργαζόμουν στην ΕΡΤ και κάναμε τότε όλοι οι συνάλφοι ρεπορτάζ για την Κιβωτό. Χωρίς, δεν, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν ήμουν υστερόβουλος, είχα μιλήσει με αρκετό κόσμο και μου περιέγραφε κόσμο από τη δομή δηλαδή, που μου περιέγραφε κακοποιητικέ συμπεριφορέ μέσα στη δομή. Και κόσμο που εγώ με το δημοσιογραφικό μου κριτήριο δεν τον έκρινα υστερόβουλο. Ήθελα να σα ρωτήσω, αν υπήρχε ένα μαγικό τρόπο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι, οτιδήποτε. Είτε από επιλογή συνεργατών, είτε από οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Να αλλάξουμε. Τι να αλλάξουμε, Αυτό το οποίο εμεί βιώνουμε τώρα, εδώ και που μας λέτε, ε, είναι κάτι παράδοξο. Δεν, δεν, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα πράγματα. Για, ε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην αλλάξω κάτι, αν υπήρχε το παραμικρό. Λάθη κάνατε, αυτό λέει ο Αλέξανδρος προφανώ. Αν σε αυτή την πορεία υπήρχαν ναι. και λάθη. Υπήρχαν ναι, βλέψει ναι, δικέ ναι, ναι. σας. Κάποιο τα... να έκανε Ακούσα κάτι να χωρίς να το γνωρίζει. Δεν ήμουν εγώ αυτό που ασκούσα τη διοίκηση. Αυτό είναι κάτι επίση πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει ο κόσμο. Ε, η κυβωτό του κόσμου, εκτό από το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο εγώ δεν ανήκα ποτέ, είχε. Ολη την απαραίτητη διοικητική διάρθρωση σε όλα τα παραρτήματά μα. Από διευθυντέ στο κάθε παράρτημα, από συντονιστέ. Είχε τον υπεύθυνο του ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίο έκανε τι προσλήψει. Σε αυτό μόνο το κομμάτι, εγώ θα μπορούσα να πω <σχελίδι> ότι κάποιοι άνθρωποι, ε, παραδείγματο χάρη, που ξέρετε ότι σε αυτή την υπόθεση <σχελίδι> 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 τα παιδιά και όλα τα λοιπά. Γενικά... Που δεν είναι εύκολη επιλογή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι, κάθε φορά που βλέπαμε ότι κάποιος ε, δεν έκανε για αυτή τη δουλειά ή το παραμικρό και το αισθητήριό μας, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο και αμέσως καταλαβαίναμε, αμέσως απομακρύνονταν από οτιδήποτε. Αυτό, ξέρετε, συμβαίνει σε έναν οργανισμό που είναι πολύ άριθμος και έχει τόσο κόσμο κτλ. Ε, εμείς βέβαια είχαμε πάντοτε και τη συγχωρητικότητα όσον αφορά να σας πω τώρα για τα παιδιά που λέτε. Ε, αυτό που έλεγα πάντοτε στα παιδιά εγώ σαν εξομολόγος, γιατί αυτό ήταν ο δικός μου ρόλος, εγώ ήμουν ο πνευματικός θα έλεγα της, τις όπου όποιος ήθελε να έρθει να εξομολογηθεί και να μιλήσει μαζί μου και να τον βοηθήσω να αλλάξει, να μετανιώσει, αυτό γίνονταν και με τα παιδιά ξέρετε. Ε, όλος αυτός ο μεγάλος αγώνας για να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να τα κρατήσουμε, ξέρετε, μακριά από την παραβατικότητα. Ήμασταν για χρόνια ο κυματογράφτης αυτός της κοινωνίας. Αλλιώς, που διαχειρι... από τη στιγμή μπορείστε. που ήσασταν εξομολόγος των παιδιών. Και ερχόντουσαν τα παιδιά ναι. να σας πούνε ότι κάναμε αυτή τη ζημιά, ναι. αυτά τα λεφτά, κάναμε αυτό. Α, ναι. το κήρυγμα Α, του παντοδύναμου α, και α, ναι. α, σε αυτόν στηρίζεται κάθε σας στιγμή, κάθε σας μέρα, α, κάθε σας ναι, λειτουργήμα. Ναι. Μπορούσατε να κάνετε αλλιώς, δηλαδή ένας άνθρωπος που θα ερχόταν να σας πει, ένα παιδί, ότι έκλεψα, ναι. να τον δώσετε στα χέρια Λέπετε. της δικαιοσύνης. Σας Κοιτάξτε, ερωτώ. Κοιτάξτε, πολύ ωραία ερώτηση. Ξέρετε, ναι, δεν μπορούσα να κάνω βρε παιδιά διαφορετικά. Το είπα στον πρόεδρο, αν με κατηγορείτε ότι δεν τους πήγαμε φυλακή, αυτά τα παιδιά, τότε ναι, αυτό είναι σφάλμα μας. Γιατί δεν τους πήγα εγώ ήμουν, θα έπρεπε να θετήσω όλες μου τις αρχές. Ο εγώ τους έλεγα, έπεσες, σήκω. Χίλιες φορές έπεσες, χίλιες μισή σήκω. Μην κάθεσαι κάτω και τυραννιέσαι και εξοδεύεις το χρόνο σου στη θλίψη. Η υπερβολική λύπη είναι... Εγωισμός. Ο Χριστός θέλει να είμαστε όρθιοι, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, δεν είσαι μόνος. Πάμε όλοι μαζί και ξανά από την αρχή να βοηθήσουμε και να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Η Κιβωτός, ξέρετε, είχε πολύ μεγάλη αξία, ειδικά για αυτά τα παιδιά. Και η προσωρινή διοίκηση που ανέλαβε δεν γνωρίζει, δεν είναι έμπειρη για να μπορούν να κρατήσουν. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα το τι έχουν συμβεί. Ξέρετε, εγώ που, που... Ναι. λειτουργώ όλο αυτό Διαχείριση το διάστημα ξέρετε Διαχείριση ξέρει, ξέρει Καινούρια διοίκηση Διαχείριση πατέρα Αντώνια Ο Σταύρος ο Γεωργίου Τι είναι. να σα πω <laughs> ναι, ναι, τι, ε, Δεν να μπορεί σας κάτι να έχει ακούσει Έτσι να γίνει μια ναι, ναι, τυπικά έτσι Με ένας ναι, απολογισμό Να δούμε θα πο, τι θα έχει γίνει. Θα ήταν πάρα πολύ καλό Ακριβ... ναι, ναι, Ακριβώ. Και έπρεπε να έχει βγει αυτό ο απολογισμός Εδώ και πόσο και Δεν έχουν κάνει ούτε καν το 23 να βγει ακόμα Θέλω να σας πω, <Τι> εκεί θα καταλαμβάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και εμεί ω εταιρεία ζητήσαμε, κάναμε ασφαλιστικά μέτρα να μα δοθούν κάποια στοιχεία για, για την κατάσταση, την οικονομική που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και Όταν μαθαίνουμε ότι οι μισθοί που δίδονται είναι, μιλάμε, εξωφρενικοί, όταν για τη δική μα διευθύντρια δεν ξεπερνούσαν τα χίλια ευρώ, ε, ξαφνικά ακούμε κάτι για 7.000, για 7.500, για 5.000. Ναι, ναι γενικώ. Και τα λοιπά. Από, από ναι, 1.700. Α... Από 1.700 είναι τεράστια διαφορά. Ας για ναι, 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 μια ναι, δομή ναι. που είναι για παιδιά. θέλω να ελπίζω ότι είναι ελανθασμένη. μια δομή η οποία ξέρετε. Είναι σκάνδαλο αν είναι από, 1.000 ευρώ, Το μόνο σκάνδαλο είναι που ακούτε εσεί. Για να το λέει ο πατέρα Αντώνιο, ενδεχομένω ναι, έχει σχέρετε, στοιχεία στα Όταν χέρια. κάναμε ασφαλιστικά μέτρα, μα έδωσαν κάποια στοιχεία. Ναι. Μάλιστα, ε, εμεί είχαμε σας. καταθέσει και το νέο διοικητικό μα συμβούλιο εν ώψη τη λήξη του προσωρινού. Που πρόεδρο ήταν ο κύριο Ιωάννη Διώτη, ο εισαγγελέα. Ναι. Ο οποίο ήταν στα ασφαλιστικά μέτρα μέσα και ζήτησε να μα δοθούν. Ε, τα... τα χάσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα, τα απέρριψαν. Αλλά μα έδωσαν κάποια χαρτιά που έλεγαν κάποιου μισθού μέσα και από εκεί είδαμε εκεί τα και χρήματα. κάποια Να τα που τη, στιγμή που δωρεές, τη στιγμή που δεν υπάρχουν δωρεέ, τη στιγμή που δεν. αυτή τη στιγμή, ξέρετε, σε τι κατάσταση είναι η κυβωτού. Άρα οδηγείται σε λουκέτο η κυβωτού. Ε, ε, εγώ πιστεύω ότι διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή το λουκέτο τη Ναι. Με απότερο σκοπό να, να διαμοιραστούν και τα ημάτια και την και περιουσία, δηλαδή προ τα, τα κίνητα. Και τα ε, δηλαδή. Που αυτό ε, για μένα ε, είναι. Ο είναι ο που αυτό ε. για μένα είναι. Θα είναι. με; Πώ να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, μην πω κάτι, αλλά. Ε, μιλάμε, καταπατείται η διάθεση Ξέρετε τι του θέλω κόσμου, να ρωτήσω, όλων Αντώνια. αυτών. Επειδή πριν είπατε ότι στα συμβόλαια που υπογράφατε με τους ανθρώπους που παραχωρούσαν στην Κιβωτό α, το σπίτι τους α, α, μια διαθήκη προς την Κιβωτό έλεγαν στον πατέρα ναι. Αντώνιο της Κιβωτού ναι, της οι σκυβωτού, επόμενοι ακριβώς. που ήρθαν δεν είναι ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού είναι η Ζήνα της Κιβωτού έχουν το δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν πίσω την περιουσία τους ναι αρκετοί άνθρωποι ξέρετε που αυτοί Όλοι γνώριζαν το έργο μου, ήξεραν εμένα. Δεν ήτανε, ξέρετε, με είδαν μια φορά. Εμείς οι περισσότεροι από αυτούς ήταν εθελοντές μας μέσα που, 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 βοηθούσαν στο έργο, που ζούσαν ο μέσα κ. στο έργο. Ο κύριο Λούλης ζητάει πίσω πάντως τα ναι, δύο ναι, δύο του ακίνητα. ο, και ο κύριος Λούλης, ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, ε, πολλών εκατομμύριων τα να ακριβώς όλη την κατάσταση αυτή που, που, συμβαίνει τώρα. Ζητούν και άλλοι πίσω ε, τα ναι. κλειδοτήματα. Ναι, ναι, είναι και άλλοι, ναι. Πατέρα Αντώνιε, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της α, κουβέντας μας ε, και θα ήθελα α, να μου πείτε το εξής. Επειδή οι κατηγορίες είναι όλες σκληρές, αλλά αυτές της ασέλγειας για έναν κληρικό είναι ακόμη πιο σκληρές. Θεωρείτε ότι ναι. βρήκαν τις πιο σκληρές κατηγορίες προκειμένου να καταρρεύσουν ναι, ναι. το μύθο γύρω από ναι, ναι. το όνομά σα. Θέλω να σας δώσω το χρόνο ξέρετε. γιατί νιώθω ότι ο κόσμος περιμένει μια απάντηση σε αυτό το κομμάτι, πατέρα Αντώνια. Να σας πω, ξέρετε και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ε, δεν υπήρχε περίπτωση να αρπάξουν την Κιβωτό χωρίς αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν υπήρχε περίπτωση... Ε, ε, να, να μην μου φορτώσουν ακόμα και αυτέ τι βίες συμποριφέρουσε, ότι εγώ ξαφνικά ξύπνησα μια μέρα από το πουθενά μετά τι κλοπέ στο βόλο, ε, και άρχισα και έλεγα, ρίξτε μια σφαλιάρα από τη, εγώ στην Αθήνα και μάλιστα κρεβατωμένο με COVID, ρίξε στην Αθήνα στο βόλο αυτή την κλωτσιά, ρίξε εκεί αυτό, κλείδωσε αυτό, ναι, μην πάει στο σχολείο αυτό. Που όλα καταρρίφθηκαν αυτά, ξέρετε, το 80% από όλες αυτές τις κατηγορίες άφησαν αυτό. Αλλά θα σας πω για τις συγκεκριμένες κατηγορίες που λέτε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει το σχέδιο αυτό σε λειτουργία, αν δεν έβρισκαν τα κατάλληλα αυτά άτομα που κατηγορούνταν για συγκεκριμένα πράγματα, αλλά και λόγο χαρακτήρα για να μπορούν να, να, να δημιουργήσουν όλη αυτή τη καταστροφή. Ε, πιστεύω ότι ήταν ο μόνος τρόπος. Γιατί όλα θα τα παλεύαμε. Από εκεί και πέρα σου λέει, κοίταξε έγινε αυτό, τελείωσε. Πιστεύετε ότι θα γυρίσετε μπήκανε, στο σπιτικό Και μπήκανε σας. σε αυτή τη λογική. Πιστεύετε ότι θα γυρίσετε στο σπιτικό σας, στην Κιβωτό. Είναι σαν να με ρωτάτε αν ένας πατέρας θέλει να αγκαλιάσει πάλι το παιδί του που το έχασε για δύο χρόνια. Η Κιβωτός για μένα είναι ένα παιδί που μεγάλωσα από το μηδέν, το φέραμε στην ύπαρξη και το μεγαλώσαμε με μεγάλο κόπο, με αγωνία, με κίνδυνο την υπόστασή μας. Το ξέραμε, κυρία Ζήνα, ότι παίζουμε το κεφάλι μας κορώνα γράμματα. Όλα αυτά τα παιδιά που μας έστελνε η εισαγγελία. Ποιος θα άνοιγε, εγώ το έχω πει, αν ανατρέξει κάποιος σε, σε, σε κάποιες από τις συνεντεύσεις μου, θα ακούσει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Ποιος θα, λέω, το μεγάλο έργο που εμείς προσφέρουμε στην κοινωνία, είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία θα γύριζαν μέσα στην κοινωνία και θα κάνανε τόσο κακό στον κόσμο έξω και στα παιδιά των άλλων ανθρώπων, αυτή τη στιγμή εμείς τα θεραπεύουμε Η θεραπεία όμως, ξέρετε, δεν αλλάζει το χαρακτήρα του, του ανθρώπου. Του δείχνει το δρόμο πώς να το ξαναπιάσει πάλι από την αρχή και να ξαναπροσπαθήσει. Αυτό κάναμε συνέχεια με αυτά τα παιδιά. Πατέρα σας κοιτώ στα μάτια... Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπήρξε κάποιο παρασκήνιο, ουσιαστικά, που α, σας προετοίμαζε σιγά-σιγά για αυτό που θα ερχόταν. Σας κοιτώ στα μάτια και περιμένω από εσά όπως περιμένει και ο κόσμος, τη δική σας αλήθεια. Κάποια παρασκηνιακή Εντάξει, κουβέντα, αφού... κάποια συνάντηση, κάποια συζήτηση, κάποιο τηλεφώνημα σε σάς. Κάποιε κουβέντε αριστερά και δεξιά που σα έλεγαν Πατερά Αντώνια, προσέξτε, γιατί έρχεται ένα κύμα από εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, ναι, ε, ε, κατά καιρού ακούγαμε κάποια πράγματα ότι ε, κάποιοι δεν είναι ευχαριστημένοι για τον ένα ή για τον ε, άλλο λόγο. Και, ε, και ακόμα και και να μην πω απειλέ ότι, ότι, ότι αυτό ε, θα μπορεί και να συμβεί. Ναι, ακούγαμε όλα αυτά τα πράγματα, εμείς όμως ε, δεν δίναμε σημασία. Ξέραμε το έργο που κάνουμε, σας ξέραμε τον αγώνα προειδοποίησε γιατί μας. νομίζω η Ζήνα λέει κάτι συγκεκριμένο σας ρωτά. Κάποιος υπήρξε, χωρίς να πούμε ποιος, ναι. που να σας προειδοποίησε και να σας είπε «πρόσεχε αν δεν κάνεις αυτό». Ναι, ναι. Τελειώνει ναι, 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 και η ναι, 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 όχι μία φορά, αρκετέ φορέ. Αυτή, αυτή είναι η ουσία, νομίζω, αυτή. στον επίλογο τη εκπομπή. Ναι. Γιατί ναι, εγώ ναι. θεωρώ ότι έπρεπε να ακουστεί αυτή η αλήθεια. Καθώ και στα δικά μα Δημήτρη, δημοσιογραφικά πηγαδάκια από την πρώτη στιγμή έτσι. και λίγο πριν, έτσι, κάποια θέματα είχαν έρθει και στη δική μα επιφάνεια του δικού μα τραπεζιού. Δημήτρη, Μαρέντη, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, γιατί α, είσαι ο συνδετικό κρίκο αυτή τη συνάντηση. Πατέρα Αντώνιε, από το βάθος της καρδιάς μου ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ α, και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να πούμε και άλλα στο μέλλον. Αλλά εδώ, σε αυτόν τον επίλογο, θέλω να σας πω, α, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, σας ευχαριστώ για το τεράστιο αυτό έργο που κάνατε για τα δικά μας παιδιά, για τα παιδιά των μεταναστών, για τα Ρωμά, για τους Ρωμά, για όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και που οι εισαγγελίε κατά καιρού έστελναν στη δική σα αγκαλιά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ σα ευχαριστώ κυρία Ζήνα για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Αλλά ε, και μέσα σε αυτό το χάος ότι τέλο πάντων υπάρχει και λίγη δικαιοσύνη όσον αφορά στο... σε όλα αυτά που ακούγονται. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.